Hola y bienvenido a otro vídeo en el canal. Τρίτο επεισόδιο κάνω το κρύο λοιπόν μάγκε μου. Άργησε λίγο η αλήθεια για διάφορου λόγου, αλλά τέλο πάντων είναι εδώ. Η αλήθεια είναι πω αυτό το επεισόδιο το έχω ξαναγυρίσει. Γύρισα ολόκληρο επεισόδιο, έπαιξα 3 μάτς. Τελείωσα το επεισόδιο, κοιτάω την κάμερα και βλέπω ότι απλά δεν έκανε ποτέ record. Οπότε το ξαναγυρίζω και το επεισόδιο δεν θα ανέβει ποτέ γιατί δεν υπάρχει facecam. Απλά λόγω του ότι το έχω παίξει ήδη το επεισόδιο. Και είχε πάρει πάνω από 8 rating ο Παντίγια. Έχει πάρει ένα Hunter που εντάξει, έτσι κι αλλιώς, φίλε, αργά ή γρήγορα θα έπαινε πάνω από 8 rating. Οπότε νομίζω δεν πειράζει. Επίσης, στο προηγούμενο επεισόδιο είχα ξεχάσει να βάλω και μυστέρι στον Gomez. Του βάλα ένα Dead Eye. Και είχα ξεχάσει να βάλω στον Φύλακα. Στον Φύλακα, αλήθεια, δεν μ' άρεσε να βάζω και μυστέρι. Οπότε δεν θα το βάλω. Θα τον κρατήσω με basic. Αυτά για την ομάδα κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας του επεισοδίου. Επίσης, ρε μάγκες, αυτό εδώ. Μόνο εμένα μου φαίνεται σαν δίδυμο του Χουάν Μάτα, ρε φίλε. Είναι ολόγιο ακριβώς. Έχει και σήμα σαν τη Βαλένθια που έπαιζε παλιά ο Μάτα. Και πραγματικά σαν να έχω το Μάτα στην άμυνα είναι, ρε. Τέλος πάντων, πάμε στο μάτς. Λοιπόν, έχει Αγκουέρο, Βένερ, Στέλινγκ, Αντάμα. Πολύ pace έχει ο τύπος, ρε φίλε. Μόνο στο κέντρο δεν έχει pace, που έχει Χάμες με Ζιγέτ. Εντάξει και δύο δεκάρια είναι και του έχει CM. Εντάξει, δεν θα έχει μεγάλο θέμα βασικά την ομάδα μας. Γενικά έχει πολύ γρήγορη ομάδα που είναι πολύ κακό αυτό. Γκόμες στον Μόλς. Μόλις θα γυρίσει εδώ στον Gomez. Gomez! Gomez τέτα τέτα θα σουτάρει και γκόλ με τον Gomez πολύ νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό ανοίγουμε το σκόρ με τον Gomez και γυρίσαμε πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο. Ο Κουέρο προσπαθεί να περάσει από τον Γκάρντο και περνάει. Βέρνερ. Σιγέ στον κόβει άμυνα ωραία. Και όσο φύγουμε θα την πίνει τώρα με τον Τζιωβάνι. Στο Παντίγια, Παντίγια ξανά στον Τζιωβάνι, μείνει ο site. Δεν σηκώνει σημαία και ο βοηθό. Τζιωβάνι στο τέτα το σουτ. Γκολ 2-0. Μόλις το 1ο λεπτό, 2-0. Έχουμε ξεκινήσει ονειρικά το επεισόδιο. Ελπίζω να μας το γυρίσει, ρε φίλε. Ελπίζω να κάνουμε καλή άμυνα. Ρόμπινσον στον Gomez, Sanchez. Όχι, ξέρω θα κάνει λάθος. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρος. Ραούλ Sanchez δεν έχει καθόλου pace, νομίζω. Ραούλ Sanchez θα δώσει το Παντίγια τώρα. Παντίγια στο τέτα. Πώς δεν είναι φάουλ αυτό. Φάουλ. Νομίζω δεν το δώσει. Έχουμε φάουλ τον Γκάριντο. Πάμε, ρε Γκάριντο. Εδώ. Το σουτ πράσινο πήγαινε μέσα, το έβγαλε πάλι ο Όντερσον. Δεύτερη φορά, φίλε, από τη σειρά. Ο Γκάρντο βαράει καλό φάουλ. Πάει για γκολ και το κάτω του φύλακα. Έχει πολύ κακό φρίκι και ακούραση ο Γκάρντο. Είναι δύσκολο να βαρέσει το καλό φάουλ. Αλλά ρε φίλε, έχω καταφέρει και τα δύο και τα έχω πετύχει καλά. Και τα βγάζω του φύλακα. Γκόμε, πάρε το τέτε. Γκόμε, κλειστή γωνία. 3-0. Τον έχουμε πετσοκόψει, μαγκέ. Τον έχουμε πετσοκόψει πραγματικά. Δεν θέλει να βγει. Στο 19 τον έχω 3-0 με μπρόνζ ομάδα και δεν θέλει να βγει. Συνεχίζουμε το μάτς. Στον Ζιγέτ, θα δώσει τον Αγκουέρο. Αγκουέρο. Ωραία πάσα του Στέρλινγκ. Ναι, ρε φράγκα. Σωθήκαμε εδώ. Αν βάλει κι άλλο γκολ δεν θα βγει ποτέ. Και 5 γκολ να το βάλω δεν θα βγει. Θα πιστεύω θα γυρίσει. Στέρλινγκ. Ξανά στο Βέρνερ. Αυτό στο Ζιγέτ. Στο Ζιγέτ στον Ρόμπερτσον. Ρόμπερτσον στο Ζιγέτ ξανά και εντάξει. 1-2-3 το φάγαμε τον γκολ. Τι φάση, πεταλούντος έχει εκεί. Τέλος πάντων, το φάγαμε τον goal. 1-3 με τον Ziyech. Δύσκολο να πάρουμε ρέσκι τώρα νομίζω. Βασικά στο ρέσκι, μην χάσουμε. Με έχω κανένα να χάσω το match. Είμαι πολύ random σε αυτά. Φεύγει από εκεί το back του. Ωραία, το κόβουμε. Το κόβουμε και ο Ρόμπερτσον έχει κάνει overlap, οπότε δεν είναι πίσω. Καλή το Ziyech, αλλά περνάει ο Μόλς. Πάμε την πεθούρα. Μια καλή πάσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Παντίγια, βάλτε το ρε Παντίγια. Ο Τζιωβάνι το βάζει. Όπως μπήκε, μπήκε. 1-4. 1-4. Βέρνερ. Ωραία εδώ η άμυνα. Και φεύγουμε ξανά στην επίθεση με τον Τζιωβάνι. Να δει στο Παντίγια και αυτό με τη μία στον Τζιωβάνι. Πολύ ωραία συνεργασία. Νομίζω έχουμε ένα πολύ ωραίο δίδυμο εδώ πέρα με τον Τζιωβάνι και Παντίγια πλέον. Τζιωβάνι. Περίμενα να το κουνήσει, δεν του κουνήσε. Το βαλέω όμως χαράκλι στη γωνία. 1-5. Χατρίκ του Τζιωβάνι. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Περνάει τον Γκάρι τον Αγκουέρο. Όχι. Κάνει πάσα. Δεν έκανε πάσα, το βάλε τον γκολ. Όταν περνάει από γκάρι, το καταλαβαίνει ότι εντάξει τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτή είναι η τελευταία φάση, 2-5 στο ημίχρονο. Το έχουμε το μάτς νομίζω, ρε φίλε. Πρέπει να αυτοκτονίσω για να μην το πάρουμε. Δεν ξέρω πώς έχει κάνει 6 σουτ. Σουτ 5 γκολ έχω εγώ. Εντάξει, αποτελεσματικότητα. Τέλος πάντων, το έχουμε το μάτς πιστεύω. Αν μας το γυρίσει, θα ξενερώσω πάρα πολύ. Το θέμα είναι να προσπαθήσω να κρατήσω το προβάσμα 3 γκολ για να πάρουμε παραπάνω rating point. Και αν μπορέσω να βάλω γκολ να βγάλω ασίστ με γκάρι το. Αντάμα, James, Αντάμα, James. Χάμες βασικά, James. Το μπερδεύω συνέχεια από τον James της United. Sanchez και έφυγε ο Παντίγια. Δεν νομίζω να είναι offside. Δεν νομίζω. Δεν είναι offside. Καλά, μην το χάσει αυτό, ρε φίλε. Χρυστή γωνία. Μπαίνει. Μπαίνει. 2-6. Πάμε στο Στέρλινγκ. Ωραία, μείνα για άλλη μια φορά. Δεν ψήνεται να φύγει μπάλα και θα το φάμε. Δεν το φάμε, δεν το φάμε. Ωραία. Έλα, έλα, έλα.
Δεν ήταν πίσω το κέντρο, ήταν πίσω το κέντρο. Ήταν πίσω το κέντρο. Έλα. Yes. Yes. Πάρτο! Το χάσε. Απίστευτο. Δεν ξέρω πώς το χάσε. Είμαι σίγουρος ότι μπήκε. Μπάλα σε εμάς με τον Γκάριντο. Πατάω και λέγανε για να ανέβει. Μήπως βάλουμε κανένα γκολ με τον Γκάριντο. Μαντίγια. Τώρα μια καλή πάσα. 45 πήρε στον Γκάριντο. Γκάριντο ήταν τέτοιο, το χάσε. Το χάσε. Με έκλεισε ωραία όταν φύλακασε. Yes, θα δώσει το Βέρνερ τώρα. Ωραίο τάκλε εδώ πέρα το αμυντικό. Και φεύγουμε για άλλη μια φορά στην επίθεση. Το Παντίγια να δίνει στον Τζιοβάνι. Τζιοβάνι. Τέρα τέτοια για άλλη μια φορά. Κλειστή γωνία για άλλη μια φορά. Και το βγάζει. Ήμουν σίγουρος ότι μπήκε. Για άλλη μια φορά. Μόλις το 1-2 από τον Τζιοβάνι είναι καλό. Φεύγει ο Μόλις το τέτοια για άλλη μια φορά. Μόλις. Θα δώσω το Παντίγια για δεύτερο γκολ στο ντεμπούτο. Και 2-7 το ματς. Θα πάρουμε πολλά rating points σε αυτό το ματς. Δεν ξέρω γιατί κολλάει τώρα. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε εκεί. Φάγαμε ένα γκολ. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. 3-7. Ο τύπος έχει πάρα πολύ ψηλά την άμυνά του. Για άλλη μια φορά γίνεται τα τέτ. Σάντσες, το σουτ. Το χάσε, μάνα, τι χάνουν τώρα τελευταία. Ξεκινήσαμε καλά με 5 στα 5 και μετά άρχισαν να τα χάνουν όλα. Φυγέ στον Χεσού το βάζει. 4-7 τώρα λίγο πειράζει γιατί αν μας βάλει άλλο ένα δεν θα έχουμε νίκη με διαφορά με 3 γκολ. Οπότε θα χάσουμε το ένα έξτρα RP. Οπότε πρέπει να προσέχουμε μην μας βάλει άλλο γκολ. Κερδίζει ο Γκάριντο. Ανέβα, ανέβα Παντίγια. Έλα μεγάλη πάσα. Είναι καλό. Έλα. Έλα ρε φίλε, θα ήταν και hat-trick σε ντεμπούτο και assist Γκάριντο. Και φαίνονταν ότι πήγαινε και μέσα. Πρέπει να κοιτάξω το ποιο είναι το καλό πόδι του Παντίγια γιατί νομίζω δεν είναι το δεξί. Λίγη πολλά αυτά το παιχνίδι, νικάμε τελικά 4-7. Παίρνουμε νίκη με διαφορά 3 γκολ. Βάζει 2 γκολ σε ντεμπούτο ο Παντίγια. Παίρνει και πάνω από αυτό το rating. Οπότε δίκαια κρατάει το κοιμήσι style. Και έχουμε και λέμε, παίρνουμε ένα rating point λόγω νίκης. Άλλο ένα rating point λόγω νίκης με διαφορά 3 γκολ. Και άλλα 2 rating point για 2 γκολ σε ντεμπούτο του Παντίγια. Σύνολο έχουμε 4 rating points. Ο Γκάριντο νομίζω ότι ο γκολ τα συστέκανε. Ναι, τίποτα από αυτά. Οπότε παίρνουμε 4 rating points. Και κοιμήσι style δεν παίρνει κανένα γιατί αυτοί που πήραν πάνω από 8 rating έχουν ήδη κοιμήσι style. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο μα. Τα rating points θα κρατήσω. Να έχουμε λίγο περισσότερο να αναβαθμίσω περισσότερο την ομάδα. Οπότε πάμε στο δεύτερο μάτς. Ελπίζω να νικήσουμε για να κάνουμε καλύτερη αναβάθμιση και να μην χάσουμε ακόμα και αυτά που κερδίσαμε. Εδώ και ο δεύτερος αντίπαλος. Άλλη μια καλή ομάδα. Καλύτερη γιόρτα από την προηγούμενη. Σον, Σαλά, Βέρνερ, τρελή τριάδα μπροστά. Μπολασί στο καμ, Πογκμπά στο κέντρο, Βαντεμπί, Κάκε, Γκόμες, Βεγερίν, Τέγιες. Γιορίς. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωραία, πάσα εδώ στον Μπολασί. Η σέντρα. Τον κατάλαβα, αλλά δεν την έριξα καθόλου καλά βασικά τη σέντρα από την αλήθεια. 1-0-4. Δικό μου λάθος που κατάλαβα σέντρα γιατί την έριξα καθόλου καλά. Και βάνει στο μόλι, θα σου στον Γκάρι, τον Γκάρι, το σου από εκεί! Πάνω στο Γιορίς, Παντίγια. Πήρε κεφαλιά! Απίστευτο! Το είπα πολύ ξέρω το Παντίγια επειδή. Εντάξει, λέω ότι δεν θα πάρει κεφαλιά τον Γκόμες τώρα. Μου φαίνεται πολύ κοντό και νομίζω είναι πολύ κοντό. Και ο Γκόμες, ρε φίλε, είναι Γκόμες. Δεν θα αφήσει κεφαλιά και ούτε πήδηξε. 1-1. Παντίγια στο. Το 1-2 με τον Άκε. Παντίγια. Προσποιήσει στο σουτ και 2-1 το γυρνάει μόνο του Παντίγια. Βάζει ένα γκολ, κάνει γκολ ο άλλο. Κλέβει την μπάλα μόνο του. Περνάει την άμυνα μόνο του. 2-1. Τζιοβάνι, Παντίγια, Τζιοβάνι. Έφυγε ο Τζιοβάνι. Έχει βγει πάρα πολύ μπροστά αυτό. Κάνει full επίθεση. Τζιοβάνι, κλειστή γωνία. Έπρεπε να πω πιο μέσα. Γιατί τα κάνω αυτά κάνει αφορά ρε φίλε, γιατί δεν μπαίνω απλά λίγο πιο μέσα. Στο κόνερ, κεφαλιά! Θα ήταν και ασίστ Γκάριντο. Παντίγια, Γκόμες. Παντίγια, βλέπει τον Γκόμες, πολύ ωραία πάσα. Γκόμες, θα δώσει τον Τζιοβάνι. Τζιοβάνι το σουτ στα δίχτυα, ούτε κουνήθηκε τον φύλακας. 3-1, πετάει σήμερα η ομάδα. Παντίγια στον Τζιοβάνι, Τζιοβάνι το κρέμασμα. Το βγάζει! Έλα ρε φίλε. Γκάριντο δεν είναι offside. Γκάριντο, πολύ ωραίο το γύρισμα. Γκάριντο, η πάσα. Παντίγια, έλα ρε Άκε τώρα. Σε αυτό το σουτ βγήκε να βάλει κόντρα. Σον, Βέρνερ. Θα το ξανά στο Σον. Εντάξει, δεν θα καταλάβει φουλ. Πολύ ψυχρό το φύλακα.
Ίσως είμαστε υπέρ ψυχραιμοί, δεν θα το σηκεί καθόλου. Δεν το φάγαμε, το φάγαμε. Ο αμυντικός ρε φίλο δεν ξέρει να κάνει μια αλλαγή πλευράς. Τι να κάνεις. Ίσως το παράκανα εκεί πέρα να είμαι υπερβολικά ψύχρεμος με bronze παίχτες. Αλλά ήθελα να κάνει σέντρα στο δεξί back story που ήταν μόνος του. Και απλά τη βγάζει στο κέντρο χωρίς λόγο, χωρίς να είναι κανένας εκεί πέρα. Χάνουμε την μπάλα, τρώμε γκολ. 2-3 και ξαναμπαίνει στο μάτς. Κράτησε ωραία, δεν τη χάνει στο τέλος και φεύγει ο Σον. Προσπαθούμε να το φτάσουμε. Ακριβώς με το ημίχρονο Σον. Σον, τι πάσα. Μπαίνει. Την άφησε πολλά στην αρχή, χάρηκα για λίγο. 3-3 και όλα ρε φίλε άρχισαν από τη χαζή σέντρα του αμυντικού στο δεύτερο γκολ. Αν δεν μου βάζει και το γκολ, θα βάζει ούτε αυτό. Τέλος πάντων, ημίχρονο πιστεύω αξίζουμε να νικάμε, αλλά είναι 3-3 λόγω ομάδας. Έχουμε κάνει τα ίδια σουτ, έχω περισσότερη κατοχή. Ελπίζω στο δεύτερο να νικήσουμε. Σον το 1-2 με Βέρνερ, Σον στο τετ. 4-3. Ειλικρινά το αξίζει. Παντίγια το 1-2 με τον Τζιοβάνι. Παντίγια σε παρακαλώ ρε Παντίγια. Ξανά σε μας η μπάλα. Το 1-2 ξανά. Τζιοβάνι στον Παντίγια. Πολύ ωραία πάσα. Παντίγια μην το χάσεις. Ναι ρε Παντίγια, αυτός είσαι ρε φίλε. 4-4 νομίζω πως είναι αριστερός ο Παντίγια. Πάλι ξαναδώ. Αλλά για να βάρεις τόσο καλά το πέρα ρε φίλε λογικά είναι αριστερός. Κερδίζει ο αρχηγός στο κέντρο. Τζιοβάνι, Παντίγια, Τζιοβάνι, πάμε μόλι παιχτούρα. Πάμε μόλι παιχτούρα. Πενάλτι, ρωτήσα να πέναλτι. Τον πάζει κλωτσιά κανονική πέναλτι και εννοείται το βάρει στο Γκάριντο. Λοιπόν, Γκάριντο, όπως πάντα, όσοι με ξέρετε, κάτω αριστερά. Πράσινο, κίτρινο ήταν, αλλά. Το βγάζω κιόλα. Πέρασε από όλους, Βέρνερ, τετ και γκολ. Έτσι απλά 5-4. Έφυγε ο Σον τώρα, έφυγε ο Σον τώρα, κρεμάει τον Φράγκα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα 6-4. Όταν φεύγει ο Σον με pace, με την άμυνά σου που έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο pace έχει η άμυνά μου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ίσως κουράζω, αλλά ειλικρινά δεν το αξίζει. Γκάριντο, είναι assist γκάριντο αυτό. Είναι assist γκάριντο αυτό. Παντίγια είναι assist γκάριντο αυτό. Παντίγια γάμο ρε φίλε, σαν να το χάνουν επίτηδες όταν κάνεις το γκάριντο. Μόλς, Γκόμες, έλα ρε Γκόμες. Τουλάχιστον να βάλουμε γκολ. Τουλάχιστον να βάλουμε γκολ, ναι ρε φίλε. Σαν να το χάνουν επίτηδες, ο Παντίγια βάζει αυτό που είναι πιο δύσκολο θεωρητικά και χάνει το προηγούμενο. Τέλος πάντων 5-6, ξαναμπαίνουμε στο μάτς. Εν τω μεταξύ έχουν μπει 11 γκολ σαν να μην υπάρχουν άμυνες παίζουμε. Πώς δεν είναι φάλα αυτό ρε φίλε. Το κάνουμε γρήγορα, το κάνουμε γρήγορα στο Γιωβάνι. Γιωβάνι στο Παντίγια. Παντίγια το σούτ το δεξί. Έχει πολύ κακό δεξί ρε φίλε. Έχουμε corner. Στα corner συνήθως δεν παίρνουμε κεφαλιά δυστυχώς. Για άλλη μια φορά δεν παίρνουμε. Πέφτει πάνω στο Γιωβάνι. Το κάφωσε φίλε. Πολύ δυνατό σούτ. Πολύ καλό σούτ. Πολύ ωραίο σούτ. 6-6. Έχουν μπει 12 γκολ σε αυτό το μάτς. Απίστευτο μας γίνεται. Κομμές Παντίγια. Το 1-2 με τον Γιωβάνι. Σε παρακαλώ ρε Παντίγια. Κάνει ωραίο τάκι. Έχουν μείνει 3 λεπτάκια. Θα βάλουμε αναγκαίε για όσο προλάβουν να παίξουν. Μπάσκετ, θα σκάρουμε λίγο την ομάδα και κάνουμε καλές επιθέσεις. Λοιπόν, έχουμε τον Μολυνά, τον Ατιέζα και τον Μπράβο διαθέσιμους. Θα βάλω τον Μπράβο που είναι λίγο, έχει λίγο pace σχετικά. Θα τον βάλω δεξιά βασικά σχέση του Μόλ που έχει 67 pace. Οι άλλοι δύο είναι λίγο αργοί, δεν του θέλω. Χάνει την μπάλα και νομίζω έχει βάλει και αυτό αλλαγέ. Ναι, χακί με έχει βάλει. Χακί με έχει βάλει, ναι, Real Merch. Πραγματικά στο τυριο το κόψιμο εδώ. Αν είχε περάσει ακόμα ήταν τίποτα το χακί. Δύο τα καθερίσον έχουμε και έχει βάλει και Μαρσιάλ, Σον, γκολ. Χάνουμε το μάτς στο 90 κάτι. Τελευταία φάση χάνουμε το μάτς, 6-7. Τι να πω. Κέρδισε όπως κέρδισε, εγώ πιστεύω δεν έπρεπε να κερδίσει. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε κάποιο και μισθάλι. Ούτε νικήσαμε, ούτε έβαλε γκολ ο Γκάριντο. Ασίστ έβγαλε, δεν έβγαλε ασίστ. Οπότε απλά χάνουμε 2 rating points και πέφτουμε στα 2 από τα 4. Μαζί και αρνητικό το δεν τα χρησιμοποίησα πριν τελικά. 17 σου ταυτόχρονα, 16 σου εγώ πραγματικά παίζαμε χωρίς άμυνες. Αλλά αυτό επειδή είχε καλή ομάδα, έβαλε παραπάνω γκολ. Για να δούμε
Τελευταίος αντίπαλος είναι αυτός. Από τις άλλες δύο ομάδες χειρότερες νομίζω που έχουμε δει ως τώρα. Ιταλική, πολύ απλή. Έχει Χακίμι και Ινσίνιε που ειδικά ο Χακίμι έχει πάρα πολύ pace. Θεό Ενάντες πάρα πολύ pace. Ο Μαλκουίτ νομίζω είναι αυτός που είναι στα δεξιά. Στο δεξί μπακ που επίσης νομίζω έχει πολύ pace. Κατά δεν είναι τίποτα απίστευτο. Θα το μαξιέρι να παίζει όμως. Αντί για στον Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι γυρνάει, περνάει τον. Πολυμπαλί, τον ξαναπερνάει. Το σουτ πάνω στον φύλακα το στυλ, ρε φίλε. Πάσα είναι καλή. Έλα, δεν πρόλαβα να τσιμπήσω με δικό μου. Δοκάρι! Σωθήκαμε εδώ πέρα, τόσο δοκάρι. Παντίγια, Γκόμες, μια καλή. Μια καλή. Καλή είναι, είναι πολύ καλή. Παντίγια. Δεν έχει ανέβει κανένα, απλά κοιτάξτε το μήνυμα. Δεν είναι κανένα μπροστά. Τώρα έχει το Τζιοβάνι. Το 1-2, Παντίγια. Και μπαίνει γκολ. Αυτό γκολ, εγώ θα το μετρούσα. Το μέτρησε και γκολ του Παντίγια. Εγώ θα το μετρούσα αυτό γκολ. Βαλούσα αντίθετη γωνία, έχει κουνήσει και τον φλέκο, οπότε το πιάνε σίγουρα. Αλλά με την κόντρα μπαίνει γκολ. Πήραμε κεφαλιά, επιτέλους και πάρα με δοκάρι. Τι γίνεται ρε. Σπάμα τετράγωνο, η μπάλα δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Πολύ περίεργη κεφαλιά για δοκάρι, φίλε. Πήγαινε πολύ αδύναμο, τον φλέκο δεν την έπιασε, δεν ξέρω πώς. Και ήταν και από τις σπάνιες φορές που πήραμε κεφαλιά σε κόρνερ. Immobile, Immobile. Φανταστείτε πόσο αργή είναι η άμυνα για να μην προλαβαίνει τον Immobile. Goal, 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 goal. Εντάξει, γλιτώσαμε μία, γλιτώσαμε δύο, γλιτώσαμε τρεις. Μας βάζει τον goal, 1-1. Το είπα και πριν, πρέπει να προσέξουμε λίγο την άμυνα μας. Δεν την προσέξαμε και πολύ και το φάγαμε. Ίσως προλάβουμε μία τελευταία φάση με το ημίχρονο. Παντίγια. Παντίγια τώρα στον Τζιοβάνι. Δεν πέρασε από τρεις αμυντικούς, εντάξει, πρέπει να περάσει εκεί. Ας τη φάση ρεφ, ας τη φάση ρεφ. Το λίγη τέλος πάντων είναι 1-1 στο ημίχρονο. Αξίζει να νικάει ίσως. Είναι πολύ συχνά στην περιοχή μου. Τον κόβω όσο μπορώ. Αλλά και πάλι κάνει αρκετές φάσεις. Πρέπει να προσέξουμε λίγο την άμυνά μας. Βασικά γενικά πρέπει να καλυτερέψουμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε επίθεση κάνουμε πολύ καλή. Α, παίξω λίγο καλύτερα το έχω. Παντίγια περνάει το Μανολά. Δίνει στον Γκάριντο. Τον Γκάριντο. Στον Σάντσις εδώ έχει τον Παντίγια. Ήθελα τέλος πάντων. Πού δίνει ρε Σάντσις και εσύ. Δύο συνεχόμενες πάσεις αλλού από εκεί που ήθελα. Για τρίπλες, έλα ρε φίλε τώρα. Με κόβει τελευταίο δευτερόλεπτο ακριβώς στην πάσα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, η όλη φάση είναι ό,τι να είναι. Τον κόβουμε. Τον κόβουμε. Κόβουμε στο Σάντσες ρε φίλε, δώσε στο Σάντσες δώσε. Γιατί δίνει το που θέλετε. Είναι σέντρα και μας βάζει τον goal ο Γκόμες 2-1. Αφού ρε φίλε έχει 5 λεπτά δίνουν πάσες όπου θέλουν. Δεν θα το φάμε τον goal. Το κατάλαβα. Ναι το κατάλαβα και με δική μου απλά δεν ψήνω να πάρω την μπάλα. 3-1. Το βγάζω φάγα τελικά. Θα βάλουμε team press. Θα βάλουμε ξανά τον Έκη Μπράβο στη θέση του Μόλς. Είναι πολύ αργός. Ωραία μην παμ. Τουλάχιστον μην το χάσουν. Τουλάχιστον μην το χάσουν. Τζιοβάνι. Μας κάνει πολύ κακό τάκλινγκ εδώ πέρα, πολύ βαλή. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τελευταία φάση. Τζιοβάνι. Τζιοβάνι! Έλα! Έλα, Τζιοβάνι! Σήκω ρε μαλάκα, σήκω ρε φίλε. Στέλνω την μπάλα κατευθείαν μπροστά και το χάσαμε. Ξενερώνω ρε φίλε, επειδή και το προηγούμενο match και αυτό το match και το πρώτο που το κερδίσαμε. Έπρεπε να τα κερδίσουμε ρε φίλε. Άντε αυτό θα έλεγα ότι είναι δίκαιη ισοπαλία. Αλλά όχι να το χάνουμε. Παίρνει η Man of the Match, δεν παίρνει η Man of the Match γιατί αντίπαλος παίρνει η Man of the Match. Αλλιώς θα παίρναμε την point για το Man of the Match του Γκάριντο. Χάνουμε άλλους 2 πόντους λοιπόν λόγω ήττας και ξαναπάμε στους 0 πόντους. Τελικά έκανα βλακεία που δεν ξέρω τι θα του έφερε πόντου μου. Τέλος πάντων, θα τελειώσουμε κάποιο το βίντεο λοιπόν, μάγκες μου. Έχει κλείσει και η κάμερα, έχουμε την webcam πλέον. Λίγο χειρότερη ποιότητα, αλλά εντάξει, λίγο έχει μείνει στο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε. Κάντε ένα like αν σα άρεσε. Κάντε subscribe αν είστε καινούργοι. Κάντε ένα σχόλιο, όλοι βοηθάει πάρα πολύ. Αν θέλετε να στηρίξετε, κάντε και ένα follow στο Instagram όσο θέλετε να μαθαίνετε πιο πολλά για το κανάλι, για εμένα, για γενικά να βλέπετε πιο πολλά πράγματα. Υπάρχει link στο description. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, γεια σας.